Δεν σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο στο Expand TV? Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μην χανόμαστε. Στην αναζήτηση του YouTube πληκτρολογήστε το όνομα του καναλιού μας, Expand TV. Στη συνέχεια πατήστε πάνω στο εικονίδιο, το λογότυπό μας δηλαδή, πατήστε το κουμπάκι εγγραφή και δίπλα που υπάρχει η καμπανούλα ξαναπατήστε και επιλέξτε όλες. Εάν μας βλέπετε από κινητό ή tablet, τότε στο YouTube στην αναζήτηση πληκτρολογήστε Expand TV, πατήστε πάνω στο λογότυπο του καναλιού μας, πατήστε εγγραφή και στην καμπανούλα που θα εμφανιστεί δίπλα επιλέξτε από το μενού όλες. Έτσι δεν θα χάνετε καμία ειδοποίηση κανένα βίντεό μας. Μικρά μου τσονάκια, αναρωτιέστε γιατί βρίσκομαι μέσα στο σημείο αυτό. Διότι γύρω μου είναι βράχια από μάρμαρο. Καταλάβατε. Και θέλω κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσω μια οπτική αναγωγή. Γύρω στον 4ο, 5ο αιώνα σας λέω εγώ. Τότε που άρχισαν στην Αθήνα να γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Άλλωστε ο 5ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως χρυσός αιώνας του Περικλή. Τον ξέρετε εσείς τον Περικλή? Είναι αυτός που πήρε λίγο κλίση. Καμία σχέση βέβαια. Ο Περικλής ήταν στην αρχαιότητα. Φημισμένος άνθρωπος, αγαπούσε την Ελλάδα. Και γι' αυτό άλλωστε δόξασε και την Αθήνα. Εκείνα λοιπόν τα χρόνια της αρχαιότητας που οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έδιναν τα φώτα σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν το έχετε ακούσει αυτό που λέμε ως Έλληνες δίθεν για να ανεβαίνει το ηθικό μας, το πεσμένο, το καταγκρεμισμένο μας ηθικό, ότι όταν εμείς δουλεύαμε και σμιλεύαμε το μάρμαρο, κάποιοι άλλοι ήταν πάνω στα δέντρα και πηδούσαν από δέντρο σε δέντρο για να πιάσουν καμιά μπανάνα. Ενώ εμείς ασχολούμασταν με τα μαθηματικά, την ιατρική, την γεωμετρία και τώρα που είπα γεωμετρία, ο ναός του Παρθενώνα, αν δεν τον έχετε δει, αξίζει να το δείτε έστω και μια φορά στη ζωή σας από κοντά. Όχι ότι έρχεστε στην Αθήνα και πηγαίνετε από μακριά. Να πάτε να δείτε από κοντά. Τα παλαιότερα χρόνια ήταν λίγο τα πράγματα καλύτερα. Τον σεβόταν περισσότερο. Θα μου πείτε τι μας λες βρε Αντώνη. Εδώ τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει εκεί και έχει περάσει από επιδρομές, από καταστροφές, από κατακτητές. Τον έκαναν μπουρλότο τον Παρθενώνα και παρόλα αυτά άντεξε. Όμως έφτασε η εποχή που οι επικυβερνήσεις σκούλοι τα κάνουν όλα υγιεσμαδιά, αν δεν σέβονται τίποτε λένε. Και γιατί το λέω αυτό? Θα σας αναφέρω δύο περιστατικά. Το πρώτο που μου είχε συμβεί και με είχε βγάλει έξω από τα ρούχα και κυκλοφορούσα σχεδόν σαν ημιγυμνός Έλληνας, διότι οι αρχαίοι μόν πρόγονοι δεν τρεπόντουσαν. Θαύμαζαν το αρχαίο ελληνικό κάλος και ιδιαίτερα το σωματικό και το έχουν εξυμνήσει. Έχετε δει τόσα γάλματα που μεταγενέστερα τα κατάστρεψαν και κυρίως το χαμηλό μέρος το εξαφάνισαν εκείνο. Ναι, και υπάρχουν πολλά σε διάφορα μουσεία αποκεφαλισμένα. Όχι ψηλά, χαμηλά. Και θέλω να πω ότι είχαμε βρεθεί στο λόφο της Πνίκας και κάναμε το λάθος να θέλουμε να πούμε ένα τραγούδι που να μιλάει για την Ελλάδα. Και μιλάμε το τι συνέβη, το μάλια βράση. Δεν το πιστεύετε? Θα σας το διηγηθώ, διότι θα σας παραθέσω το βίντεο. Τρελαθήκαμε. Λέω, κοίταξε να δεις με πόση αγάπη και με πόση προσοχή σκέφτονται τα αρχαία της χώρας μας. Δεν μας άφησε ο άλλος να φανταστείτε ούτε να αγγίξουμε το βράχο. Έβαλα εγώ κατά λάθος μια τσάντα σε ένα βράχο και κόντευε να με πάρει από τα μαλλιά και να με σγκρουπανάει κάτω.
Λες και μου τα πόδια να με βγάλει όλο το μελάνι. Όχι, αυτό το κάνω στη σοπιά, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά μαθαίνω, πήραν και κάποιοι και το είδαν. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να πάω, γιατί θα πληγωθώ πάρα πολύ. Τσιμέντωσαν την Ακρόπολη μας, το πιστεύετε? Έβαλαν σκυρόδημα. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι έφτιαξαν αυτό το καταπληκτικό, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Και ήρθαν οι νεοέλληνες με την Υπουργό Πολιτισμού, την Μενδώνη, και πάει και το τσιμεντώνη. Εξού και το επώνυμο, τσιμενδώνη. Και τρελάθηκα. Και λέω, δεν μπορεί. Εμείς αγγίξαμε ένα βράχο. Πήγαμε και είπαμε κάτι για την Ελλάδα και μας την έπεσαν 6. 6 μιλάμε. Θα σας τα διηγηθώ στο βιντεάκι παρακάτω που σας προλόγησα ό,τι θα σας δείξω. Δηλαδή, δόξασαι ο Θεός που δεν ζει, δηλαδή δεν είναι Δμήρ, ο Καλλικράτης ή ο Εκτίνος, που έφτιαξαν αυτό το καταπληκτικό αρχαίο αρχιτεκτόνημα για να δουν οι νεοέλληνες, οι απόγονοι δηλαδή, τι κάνουν τσιμέντο στην Ακρόπολη. Και είπαν δήθεν ότι το έκαναν αυτό, λέει, για να μπορεί να ανεβαίνουν τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, ηλικιωμένοι. Λες και δεν έχουμε ταξιδέψει, δεν έχουμε πάει σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, όπου υπάρχουν επεμβάσεις σε διάφορα μέρη και τα σέβονται πάρα πολύ και χρησιμοποιούν υλικά τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ενώ εμείς τι θα αφαιρέσουμε? Το τσιμέντο από την Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, που το έριξε όλο, το έστρωσε. Μου θυμίζει τις αυλές που οι μεγαλύτερες ηλικίες συγγενείς μας δεν τους άρεσε καθόλου το χώμα. Τους θύμιζε λασπουριά από ημέρες κατοχής και έριχναν τσιμέντο. Το λάτρευαν. Και αφού το έριχναν το τσιμέντο και στέχνωνε, πήγαινα μιλάμε για ξάπλωνα και το φιλούσαν. Και πηγαίναμε κι εμείς και γράφαμε καρδούλες και ημερομηνία, τα ονόματά μας, στα κρυφά μην μας καταλάβουν, διότι το ήθελαν το τσιμέντο να είναι τύφλα να έχει το μάρμαρο, πεντέλης. Ναι, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν. Και κανείς δεν μιλάει. Βέβαια, έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλη για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, εν έτη 2020-2021, συνέβησαν και θα συμβούν και άλλα, πολύ περισσότερο. Και δεν υπάρχει ίχνος σεβασμού. Ή μάλλον υπάρχει. Διότι αν πάω εγώ και σηκώσω μια ελληνική σημαία, μπορεί τον Φιδία, που πιθανολογείται ότι ο Φιδίας δεν την έκτισε, αλλά τα γλυπτά μέρη της Ακρόπολης οφείλονται στον ίδιο. Ο Καλλικράτης και ο Εκτίνος τον έφτιαξαν τον Παρθενώνα. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα και σας ξαναθέτω το ερώτημα. Αν εγώ πάω με την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, θα μου το επιτρέψουν? Εσείς τι λέτε? Ενώ αν πάρω την πιτουνιέρα που φτιάχνει δε παιδί μου τσιμέντο, θα μου το επιτρέψουν μάλιστα να τσιμεντώσω όλον το χώρο τρόερα, για να μπορούμε να μετακινούμεθα όλοι μας αδιακρίτως. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αλλά φτιάχνεις κάποια πράγματα τα οποία να μπορούν να φύγουν. Να μην χρειάζεται μετά να σκάψεις και να καταστρέψεις όλο τον εκεί χώρο. Κατάλαβες, Μενδώνη? Αλήθεια, τι κάνεις, Μενδώνη? Έχω καιρό να σε ακούσω. Είσαι καλά? Επικουνιάστηκες εσύ? Δεν ακούω, επικουνιάστηκες. Δείτε όμως το βιντεάκι αυτό που σας λέω. Τι τραβήξαμε εμείς στην Ακρόπολη. Τρελή περιπέτεια. Και θα σας δοθεί και η απάντηση για το αν μπορείτε εσείς ή αν τελικά μπορώ εγώ να πάω με μια σημαία και να την ανημίσω στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Πάμε να δούμε το βίντεο μαζί. Φίλε στη Μούρη.